σιωπή δεν είναι χρυσός. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Μέρη Παχιαδάκη στις γυναίκες οι οποίες βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία σε περίοδο καραντίνας. Σήμερα όλοι, πίτες και θύματα, όλοι μαζί ζουν στο ίδιο σπίτι. Βρίσκονται όλοι σε κατάσταση εγκλεισμού. Έχει πήγει σε εμάς αυτές τις μέρες. Μετά τα μεσάνυχτα να έχουμε γραμμές οι οποίες δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν. Δεν προλαβαίνουν γιατί ο θήτης παίρνει χαμπάρι ότι η γυναίκα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να μιλήσει σε ένα τηλέφωνο. Σύμφωνα με την κυρία Παχιαδάκη, τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε όλοι μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, υπάρχουν θύματα τα οποία έχουν χτυπηθεί όχι από τον αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, αλλά από τον ιό που λέγεται κακοποίηση. Όπως αναφέρει, μετά τα μεσάνυχτα, οι τηλεφωνικές γραμμές παίρνουν φωτιά από γυναίκες που ζητούν βοήθεια και που σε πολλές περιπτώσεις δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν όλα αυτά που θέλουν να πούν. Δηλαδή, κλείνουν το τηλέφωνο. Βεβαίως, γιατί προλαβαίνει και τη βλέπει. Παίρνει χαμπάρι την κίνηση που κάνει η γυναίκα και βέβαια βία τη σταματά. Για τον κίνδυνο που θεριεύει σε συνθήκες εγκλεισμού, ο σύνδεσμος έχει ετοιμάσει αφίσες που αναφέρουν ότι μένουμε σπίτι για την ασφάλειά μας. Βγάλαμε μία αφίσα η οποία έχει το νόημα να, ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε, στην οποία λέμε ότι μένουμε σπίτι για την ασφάλειά μας και το ξέρουμε. Αυτή την ελπίδα που θα μπορούσε να έχει κανείς και να πει και να την προβάλλει είναι αν μετά από όλα αυτά που περνούμε σήμερα και ίσως περάσουμε και ακόμα και αύριο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Οι γυναίκες μπορούν να καλούν στη γραμμή SOS 801-11-16.000. Οι τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν όλο το 24ωρο με ειδικούς να δίνουν συμβουλές και κατευθύνσεις.